Και σε ένα κάμπινγκ με κεντρικό θέμα την εναντίον στον πόλεμο δεν θα μπορούσε να λείψει μια τέτοια συζήτηση για την επικαιρότητα. Στα προηγούμενες συζητήσεις μας αναδείξαμε πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η ιστορία της αριστεράς και του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως είδαμε, με το διεθνισμό, με την αντίσταση στον πόλεμο και την αντίσταση στον υπεριαλισμό. Με βάση τις προηγούμενες συζητήσεις αναδείξαμε τις αρχές και τα κριτήρια για το πώς πρέπει να στέκεται η αριστερά απέναντι στον πόλεμο και απέναντι στους υπεριαλιστικούς σταγωνισμούς. Ο λόγος στον Πάνο Πέτρου μετά το τέλος της συζήτησής μας. Υπάρχουν ανακοινώσεις, μην φύγετε κατευθείαν. Καλησπέρα. Το θέμα της σημερινής συζήτησης είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά θα έλεγα ότι είναι πιο ακριβές να πούμε πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκτιμήσεις για το μετά και τι συμβαίνει και πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κόσμος που ζούμε, αυτό που διαμορφώνεται γύρω μας και πώς εντάσσεται ο πόλεμος που βλέπουμε σε αυτόν. Θεωρώ ότι θα θεωρήσω ότι από τις προηγούμενες συζητήσεις που ανέφερε και ο Γιώργος έχουμε λύσει επί της αρχής εισαγωγικά κάποια ζητήματα ενιών, υπεριαλισμός, μεγάλες δυνάμεις, εθνικισμοί, σφαίρες επιρροής, ανταγωνισμοί. Καλό θα είναι να τα, όσο μπορούμε να τα ανακαλέσουμε στη μνήμη μας. Ειδικά την κουβέντα για τον Πρώτο Παγκόσμιο, αλλά νομίζω και για τη Μικρασία υπόθηκαν πράγματα που είναι εφόδια για να παρακολουθήσουμε καλύτερα και σήμερα. Παρόλα αυτά δεν αρκεί η εξοικείωση με τις έννοιες. Καλώς ή κακώς, θα θεωρά ιστορική πληροφορία, υπόβαθρο, για να ξέρουμε πρώτα για ποια κράτη μιλάμε, τι είναι αυτά που θα αναφερθούν μέσα στην κουβέντα ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι πολύ σύνθετο θέμα και μπορεί να πάει σε πολλές κατευθύνσεις, θα προσπαθήσω να κινηθώ σε αυτό που περιέγραψα και πάντα το λέμε, ισχύει ίσως περισσότερο σήμερα και σε επίπεδο απορριών και σε επίπεδο τοποθετήσεων, διαφωνιών, εξηγήσεων, ανάγκης τέτοιας. Νομίζω η ίδια η κουβέντα θα αναδείξει το κατά που ίσως πρέπει να πάμε και τι χρειάζεται εδώ που είμαστε να συζητήσουμε περισσότερο. Άρα μην διστάσει κανένας και καμία να πάρει το λόγο μετά, γιατί θα είναι πολύ βοηθητικό μετά την εισήγηση. Όσο σύντομα μπορώ, μάλλον όχι πολύ σύντομα, μια παρουσίαση κυρίως των κρατών ή των δυνάμεων για τα οποία καλούμαστε να μιλήσουμε σήμερα. Ουκρανία, Ρωσία και ας το πούμε Δύση, μια αφαίρεση, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και Ιαπωνία είναι Δύση, άρα είναι λίγο. Αλλά αυτό το μπλοκ δυνάμεων, το μεγαλύτερο υπεραλιστικό μπλοκ στον κόσμο μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Ουκρανία. Είναι ένας από τους ανατολικοευρωπαϊκούς λαούς, ο οποίος πέρασε μεγάλο κομμάτι της ζωής του, να το πούμε, της ύπαρξής του, στη Τσαρική Αυτοκρατορία. Θυμηθείτε λίγο την κουβέντα για τον πρώτο, Τσαρική Αυτοκρατορία ως φυλακή των λαών. Πολλές εθνότητες, μη ρωσικές, θύματα καταπίεσης από τον κυρίαρχο μεγάλο εθνικισμό που ήταν ο ρωσικός, στα πλαίσια μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας όπως η τσαρική της εποχής. Όπως σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στο 19ο αιώνα, γεννιέται ο ουκρανικός εθνικισμός. Είναι διαδικασία της εποχής. Γεννήθηκε κάποτε ο ελληνικός εθνικισμός, άλλη βαλκανική, ανατολικοευρωπαϊκή, η εθνική ιδέα και η ανάγκη, η επιδίωξη συγκρότησης αυτόνομων ανεξάρτητων εθνικών κρατών όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, ως τον κανόνα που δεν ήταν μέχρι τότε. Η μοίρα
του ουκρανικού εθνικισμού είναι συνδεδεμένη εξ αρχής με τα γεγονότα στη Τσαρική Ρωσία και ιδιαίτερα με τη Ρωσική Επανάσταση. Αναφέραμε ότι οι Μπολσεβίκοι, όταν έλεγαν δίκαια ειρήνη, το εννοούσαν και καταλαμβάνοντας την εξουσία και υποστήριζαν πράγματα όπως ειρήνη χωρίς προσαρτήσεις, αυτοδιάθεση των εθνών, κυρίως με το ζήτημα της αυτοδιάθεσης. Άρα με την νίκη της Ρωσικής Επανάστασης το 2017 είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που συγκροτείται Ουκρανία ως κρατική οντότητα. Συγκροτείται Σοβιετική Ουκρανία, γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι εργάτες και αγρότες έχουν πολεμήσει μαζί ενάντια στους Λευκούς, στο στρατό της ακροδεξιάς που θέλει να καταπνίξει την Επανάσταση. Και η Ουκρανική Σοβιετική Δημοκρατία είναι στην Ομοσπονδία, την μετέπειτα στους Σουβού, όπως την γνωρίζουμε, με πρόθεση εκ μέρους της ηγεσίας της Επαναστατικής να απολαμβάνει πλήρη δικαιώματα, διευρυμένη αυτονομία, ελευθερία ανάπτυξης αυτού που αντιλαμβάνουν τον ουκρανικό πολιτισμό οι άνθρωποι των περιοχών αυτών και ούτω καθεξής. Όπως οι περισσότερες κατακτήσεις της εργατικής επανάστασης του 2017, έτσι και το ζήτημα της αυτοδιάθεσης των εθνών, με την ήττα τον εκφυλισμό, την ήττα την αντεπανάσταση τελικά που επικράτησε στη Ρωσία. Μία από τις κατακτήσεις που ανερεύτηκε σε μεγάλο βαθμό ήταν και όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία αρχικά οι Μπολσεβίκοι είχαν αναγνωρίσει στους λαούς, τις μειονότητες εθνικές που συγκροτούσαν την παλιά Τσαρική Αυτοκρατορία, τη Σοβιετική Ένωση μετά την Επανάσταση. Αναβιώνει ο μεγαλορωσικός εθνικισμός η ιδέα ότι η ρωσική εθνότητα είναι η κυρίαρχη στα πλαίσια αυτού του νέου κράτους που λέγεται Σουδού. Είναι από τις τελευταίες μάχες του ίδιου του Λένιν. Το εντοπίζει έγκαιρα και το θεωρεί τόσο κεντρικό ως εμβληματικό μιας πορείας εκφυλισμού, ότι αυτά για τα οποία έγινε το 2017 κινδυνεύουν. Οι τελευταίες του μάχες είναι ενάντια, εντοπίζει στην αναβίωση του μεγαλορωσικού εθνικισμού και μια επιστροφή υποταγής των άλλων εθνοτήτων σε υποτελή θέση εντός της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει με την επικράτηση του Στάλιν, την αντεπανάσταση και ούτω καθεξής. Η ουκρανική εθνογένεση ματαιώνεται για άλλη μια φορά. Είχαν προηγηθεί και άλλες απόπειρες πριν το 2017 αστικές εθνικές που επίσης ματαιώνονταν. Μέχρι το 1989, κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Εκείνη την εποχή, κατά την κατάρρευση, έχουμε συνηθίσει να λέμε για τη ρωσική πρώην γραφειοκρατία που, κάνοντας τη στροφή στην ελεύθερη αγορά, πλουτίζει η ίδια. Αρπάζουν οι παλιοί γραφειοκράτες τα προσιδιωτικοποίηση εργοστάσια και από διευθυντές γίνονται εργοστασιάρχες. Την ίδια εποχή, σε όλη την, επειδή είναι πολυεθνική η ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ, τοπικές γραφειοκρατίες, Ουκρανοί, Γεωργιανοί, Αζέροι, οι τοπικές γραφειοκρατίες χρησιμοποιούν τον εθνικισμό, την εθνική ιδέα της κάθε δημοκρατίας, ως βάση ιδεολογικής νομιμοποίησης της δικιάς τους αντίστοιχης τροφής, ανεξάρτητα πλέον από τους Ρώσους. Αναβιώνουν οι εθνικισμοί με αυτή την έννοια. Σηκώνεται το λάβαρο της ανεξαρτησίας. Τώρα που καταραίει το μεγάλο πράγμα, πέτυχε ο καθής να επιχειρήσει μόνος του. Και διαδοχικά οι Σοβιετικές Δημοκρατίες, η μία μετά την άλλη, ανεξαρτοποιούνται και συγκροτούν δικό τους έθνος κράτος. Η Ουκρανία είναι κομμάτι αυτών των γεγονότων του 89-91. Συγκροτείται για πρώτη φορά η σύγχρονη Ουκρανία, όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Κυβερνιέται από τους λεγόμενους ολιγάρχες, κυβερνιέται όχι άμεσα, έχει εκλογές, κυβερνήσεις, αλλά αυτοί που περιέγραψα πριν έχουν γίνει γνωστοί ως ολιγάρχες, είναι οι παλιοί γραφειοκράτες που έκαναν ένα ασύλλοτο πλιάτσικο
και λόγω της άγριας και πολύ γρήγορης και ασύλλογης εκδοχής ιδιωτικοποίησης συγκεντρώνουν τεράστια οικονομική εξουσία και άρα και δυνατότητα υπερπολαπλάσιας άμεσου ελέγχου, πολύ πιο προκλητικού και εξόφθαλμου από αυτό που συμβαίνει σε όλες τις καπιταλιστικές δημοκρατίες. Τους λέμε ολιγάρχες για αυτό το λόγο. Δεν διαφέρουν αν τους καλύψεις λίγο παραπάνω από τους δικούς μας εργοδότες. Αυτή η ολιγαρχία η ουκρανική είναι μονίμως μετά το 90 σε μια ένταση και στο εσωτερικό της. Ένα τμήμα της κυρίως με έδρα στην Ανατολική Ουκρανία καταστραφήκα. Μας ακούμε στην Ουκρανία το 90. Είναι μια χώρα, θα τρέξω λίγο, είναι μια χώρα διαιρεμένη ακόμα και από τα πάνω, στο αν θα στραφεί προς την Ανατολή ή προς τη Δύση. Κάποιοι ευνοούνται από το να συνδεθεί στενά με τη Ρωσία, οι πάλι δεσμοί κατερώντας του Σουδού έχουν επιβιώσει πράγματα. Το που είναι στραμμένη η παραγωγή, η κατανάλωση, το εμπόριο. Προτιμά αυτή τη σχέση. Ένα άλλο τμήμα ποντάρει στο ότι απαλλαγμένη από το βραχνά της Μόσχας, το μέλλον ανήκει προς τα δυτικά. Θα κάνουμε δουλειές με το Παρίσι, με το Βερολίνο, με τη Ουάσιγκτον, θα ενταχθούμε στην ΕΕ, προοπτικά θα ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο δρόμος που μας υποφελεί. Αυτή η διαίρεση διαχέεται και προς τα κάτω. Δεν έχουμε το χρόνο, είναι λίγο απλουστευτικό το δυτικά, ανατολικά, οι ολιγάρχες λένε αυτό, οι άλλοι ολιγάρχες το άλλο, και γεωγραφικά εννοώ και γλωσσικά δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, αλλά σχηματικά στις ανατολικές περιοχές, επειδή υπάρχει πέρα από εθνικά ρώσικο στοιχείο, ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, υπάρχει και ουκρανικό στοιχείο το οποίο είναι ρωσόφωνο, αλλά νομίζω μεγαλύτερη σημασία έχει ότι είναι άνθρωποι που δουλεύουν και στα εργοστάσια των ανθρώπων που επιμένουν ότι για να μην κλείσουν αυτά τα εργοστάσια, για να κάνουν δουλειά σε αυτά τα εργοστάσια, το μέλλον είναι στη Ρωσία. Και αντίστοιχα στο δυτικό κομμάτι διαχέεται προς τα κάτω η ανάποδη αυταπάτη, ότι αν μπούμε στην ΕΕ και γίνουμε κανονική ευημερούσα, θα γίνουμε σαν τη Γερμανία που βλέπετε ή μεταναστεύετε, γιατί είναι καλύτερα, θα γίνουμε σαν αυτό. Τώρα έχει διαχθεί και προς τα κάτω αυτή η ένταση για το μέλλον της χώρας και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική ζωή της χώρας, κυρίως γιατί απουσιάζει και μαζική τουλάχιστον αριστερά. Ικανή να σπάσει τις αυταπάτες έλθεν και έλθεν και να ενώσει στη πάλη κατά όλη της ολιγαρχίας. Αυτά τα γεγονότα οδηγούν αυτό το κλίμα. Φτάνει σε παροξυσμό το 14 με το Μεϊντάν, θα το έχετε ακούσει, όπου ανατρέπεται από κινητοποιήσεις των δυτικόφιλων, ας τα πούμε, στρωμάτων των ανθρώπων που είχαν αυταπάτες για την ΕΕ, και όταν ο φιλορώσος, ούτε καν φιλορώσος, ένας ισορροπιστής πρόεδρος ανατρέπει την απόφαση σύνδεση με την ΕΕ, δικιά του, αλλά κρίνει ότι η όρη είναι σβάσταχτη, σε αυτό είχε δίκιο, που ήταν δυσβάσταχτη, το κάνει ευνηδιαστικά, προκαλούνται κινητοποιήσεις κομματιού που νιώθει ότι μας κρατάει χμαλούτους στη Ρωσία. Σε αυτό το κίνημα παίζει ισχυρό ρόλο η Ουκρανική Ακροδεξιά, η οποία καταρχήν έχει την οργανωτική δύναμη, είναι από τα λίγα τόσο συγκροτημένα κόμματα σε μια κοινωνία όχι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη με μεγάλους μηχανισμούς κομματικούς, και έχει και την... Ο Ουκρανικός εθνικισμός είναι αντιρωσικός. Όλες οι εκδοχές του, δεξιές, πιο ήπιες, γιατί είναι ταυτωτικό. Όταν συγκροτείται συνήθως, όχι πάντα, συχνά οι εθνικισμοί γεννιόντουσαν ως τι δεν είμαι. Δεν θέλω να ανήκω στην τάδε αυτοκρατορία, είμαι κάτι άλλο. Με αυτή την έννοια είναι πολύ έντονο στο αντιρωσικό μένος η καχυποψία απέναντι στη Ρωσία στην Ουκρανική κοινωνία. Και αυτό επιτρέπει στην ακροδεξιά να παίξει μπάλα εθνικιστικά και οργανωτικά αλλά και ιδεολογικά σε αυτό το κίνημα, χωρίς να το καθορίζει πλήρως,
περιέγραψα τους λόγους και τους ανθρώπους που κατέβηκαν. Αλλά είναι ένα μπουστάρισμα του εθνικισμού σαν ιδέα, πέρα από ότι απέγιναν οι δυνάμεις στην Ουκρανία. Μετά την ανατροπή της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς, του ισορροπιστή που έπαιζε και με τη Ρωσία κλπ, ένα τμήμα στα ανατολικά, οι άνθρωποι που περιέγραψαν ότι είχαν άλλες αυταπάτες σε άλλο προσανατολισμό, αγχώνεται ή φοβάται από το κλίμα που επικρατεί στο Κίεβο. Στο Κίεβο η νέα κυβέρνηση είναι ανοιχτά φιλοδυτική και είναι πολύ αντιρωσική στο δημόσιο λόγο της και το καθεξής. Άρα ρωσόφωνοι, εθνικά Ρώσοι, που είναι μαζικό στοιχείο, κυρίως ανατολικά, οργανώνουν αντικινητοποιήσεις, αντιμεϊντάν, εκτιμώντας ότι κινδυνεύουν τα ρωσικά του δικαιώματα ενδεχομένως και το καθεξής. Αυτό εξελίσσεται σε εμφύλιο, όχι αυθόρμητα, από την αποφασιστική στροφή της Ουκρανίας στη Δύση, αισθάνεται ότι απειλείται η Ρωσία. Ότι χάνει από τη σφαίρα επιρροής της οριστικά, γιατί όπως είπαμε πάντα παλάζαραν οι δύο πτέρυγες, και οφείλει να δράσει αποτρεπτικά. Και άρα στο Ντονμπάς, επίσης θα το έχετε ακούσει, κινητοποιούνται δυνάμεις, ας πούμε, παρακρατικές, άνθρωποι μέσα και έξω από το ρωσικό κράτος, με παρελθόν στη Τσετσενία, στη Σερβία και ούτω καθεξής, οι οποίοι παίρνουν καθοριστικό ρόλο στο να κλιμακωθεί αυτή η κινητοποίηση σε εμφύλιο πόλεμο και με στόχο την αυτονόμηση αυτών των περιοχών και την ένταξή τους στη Ρωσία. Οι λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ ανακηρύσσονται από τέτοιους ενόπλους στην αρχή. Εισβάλλουν σε κυβερνητικά κτίρια, τις ανακηρύσσουν, χρησιμοποιούν το όνομα Νοβορωσία. Τι θέλουμε να κάνουμε, Νέο Ρωσία. Ότι δεν είναι ουκρανικό αυτό, είναι ένα τμήμα της Ρωσίας, είναι Νέο Ρωσία. Απέναντι σε αυτό, το νέο καθεστώς που έχει επιβληθεί στο Κίεβο, ο στρατός που είναι σε κακό χάλι, να το πω έτσι, και η αστυνομία του, επενδύει στους εθνικιστές, τους ακροδεξιούς και φασιστικές ομάδες που είχαν ήδη πάρει ένα μπουστάρισμα από τα γεγονότα του Μοϊντάν, ως οι πιο αξιόμαχοι και οι πιο πρόθυμοι να πάνε κιόλας να πολεμήσουν. Και είναι ο πόλεμος του Ντομπάς, 14-15. Πολύ άγριος, με πολύ εθνικό μίσος, πάρα πολλά εγκλήματα εκατέρωθεν, τα οποία βαθαίνουν το ρήγμα. Ο πόλεμος αυτός παγώνει, ας το πούμε, το 15 περίπου. Οι συμφωνίες του Μίνσκ, θα πω μετά, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αλλά είναι η βάση, βρίσκεται μια φόρμουλα που πρέπει μένει να υλοποιηθεί για να επιληθεί το μέλλον του Ντομπάς, αλλά κυρίως παγώνει σύγκρουση. Έχουμε μια γραμμή επαφής αμετακίνητη από τότε. Ρωσία. Η παλιά λοιπόν τσαρική αυτοκρατορία, που είχε υποστεί μια μεγάλη συντριβή από μια εργατική επανάσταση, έχει γίνει η σοσιαλιστική σοβιετική δημοκρατία, έχει περάσει από αντεπανάσταση και ήττα που ανατρέπει τις κατακτήσεις, καταραίει και η ίδια μετά από αρκετές δεκαετίες ως υπερδύναμη, δεύτερη τάξη, το 89. Κληροδοτεί η σύγχρονη Ρωσία ό,τι πλεονέκτημα μπόρεσε να επιβιώσει, ό,τι είχε συσσωρεύσει στους Ουγγούς, σαν οικονομική δύναμη, σαν στρατιωτική δύναμη, τη μερίδα του λέοντος την κληροδοτεί προφανώς η Ρωσία, που έχει γίνει κυρίαρχη εθνότητα. Αλλά είναι μια ιτημένη χώρα. Είναι ο ψυχρός πόλεμος. Μετά το Β' Παγκόσμιο, δύο σφαίρες επιρροής, ο δυτικός κόσμος, το Σοβιετικό Μπλοκ. Το 89 είναι η ήττα του Σοβιετικού Μπλοκ, η κατάρρευσή του. Και η Ρωσία είναι γεωπολιτικά ιτημένη. Δεν είναι πια μεγάλη δύναμη. Είναι στη γωνία. Η διαδικασία που περιέγραψα με το γεγευμένο πλιάτσικο είναι χαοτική για την ίδια τη Ρωσία σαν οικονομία, για τα ίδια τα συμφέροντα, τα πιο μακροπρόθεσμα, να το πω έτσι, αυτής της τάξης ολιγαρχών, και έχει χάσει τη διεθνή της επιρροή. Αυτά είναι τα 90's τα ρωσικά, τα οποία συνδυάζονται με
την απίστευτη εξαθλίωση των Ρώσων εργαζομένων και συνταξιούχων, επίσης η ταχύτητα με την οποία γίνεται συμβάλλει στο σοκ, το βιωτικό επίπεδο καταραίει μέσα σε μια μέρα, δύο. Πρόνοιες που υπήρχαν, ό,τι είχε επιβιώσει, αποσύρονται και ιδιωτικοποιούνται τα πάντα. Είναι η καταστροφή της δεκαετίας του 90 και για τους από πάνω και για τους από κάτω. Αναδεικνύεται στην εξουσία ο Βλάντιμιρ Πούτιν, που παραμένει 22 χρόνια μετά, ο Βλάντιμιρ Πούτιν που είναι στην εξουσία στη Ρωσία σήμερα. Η πρώτη δουλειά που κάνει είναι να τακτοποιήσει τα προβλήματα των από πάνω. Λοιπόν, ότι ήταν χαοτικό αυτό και έβλαπε την ίδια τη ρωσική οικονομία. Είναι άνθρωπός τους, αλλά βάζει όρια και πειθαρχίες. Το κράτος αναλαμβάνει ένα ρόλο να πειθαρχήσει αυτό το χάος, να γίνει η Ρωσία μια πιο τακτοποιημένη καπιταλιστική οικονομία, να έχει στρατηγικό προσανατολισμό κοινό και ούτω καθεξής. Μια ωραία παρομοίωση ανήκει στο Ρώσο μαρξιστή Μπόρις Καγκαρλίτσκι, ο οποίος έλεγε ότι οι ολιγάρχες ήταν σαν τα παιδιά που παίζουν με σπίρτα και ο Πούτιν ήταν ο μπαμπάς που τους πήρε τα σπίρτα, αλλά για το καλό τους, για να μην καούν από μόνοι τους. Η Ρωσία ανακάμπτει, κυρίως υποφελούμενη από την άνοδο των τιμών σε πρώτες ύλες που είναι μεγάλη εξαγωγική δύναμη. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, το έχουμε μάθει πόσο παίρναμε από εκεί όλοι μας πολύ καλά πλέον. Από αυτό κερδίζει δύναμη και επενδύει πάρα πολύ στον εξυγχρονισμό και τη συντήρηση του τεράστιου στρατιωτικού οπλοστασίου που είχε διανομήσει από την Σουδού. Και διατηρεί και πυρηνικά όπλα, το οποίο και ένα νάνο τον μετατρέπει de facto σε γίγαντα. Το ότι διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο. Η Ρωσία, καθώς στέκεται στα πόδια της και ανακάμπτει, σταδιακά διεκδικεί όλο και περισσότερο το ρόλο της ως μεγάλη δύναμη. Ο κόσμος ΛΑΤ 89 είναι ο κόσμος με ένα νικητή, της είπα. Ένα πόλο, ο μονοπολικός κόσμος. Από το 89 ως χοντρικά τις αρχές του αιώνα μας, είναι η Αμερικάνικη ηγεμονία. Στρατιωτικά, οικονομικά, διπλωματικά, ιδεολογικά σαρώνουν. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πόλεμο στον κόλπο το 91, να ξανακάνουν το 2003 δύο πολέμους στο Ιράκ, να αιματοκυλήσουν τα Βαλκάνια χωρίς, δεν αναφέρομαι στην από τα κάτω αντίσταση, όλα από αυτά πυροδότησαν μεγάλες αντιπολεμικές κινητοποιήσεις. Αλλά στη διεθνή σκηνή ήταν ο Νταΐς, ο μόνος Νταΐς στην πιάτσα. Η εγκύτρια δύναμη της παγκοσμιοποίησης που προχωρούσε τότε. Όχι μόνο η Ρωσία, αυτό το οποίο αλλάζει στο δικό μας αιώνα πλέον, στον 21ο, είναι παράλληλη διεργασία. Η Αμερικανική ηγεμονία υποχωρεί, κομβικό ρόλο η ίδια η οικονομική κρίση, που δημιουργεί θέματα διεθνούς ηγεσίας, προς τα που πάει οικονομικά το πράγμα, και αποδυνάμωσης ή αποσταθεροποίησης των ίδιων των ΗΠΑ, αλλά έχουν μεσολαβήσει και πολύ σκληρές γεωπολιτικές ή και στρατιωτικές ήττες των εκστρατιών που οργάνωναν οι ΗΠΑ τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν καθυλωθεί για πάρα πολλά χρόνια σε δύο πολέμους, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, από τα οποία αποχωρούν και από τα δύο, χωρίς να έχουν πετύχει τους διακηρυγμένους στόχους. Και όσο είναι καθυλωμένες η πόρη, η ενέργεια, η στρατιωτική δύναμη, είναι καθυλωμένα στην Ανατολή, Ιράκ, Αφγανιστάν, θα πήγαινε και παραπέρα κανονικά, το Ιράν θα τον επόμενο στόχος, αν δεν είχαν μπλέξει το Ιράκ π.χ. για 10 χρόνια. Ενώ είναι καθυλωμένοι εκεί και στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και των αλλαγών στο συσχετισμό, άλλες δυνάμεις ανεβαίνουν σταδιακά. Ο κόσμος δεν είναι τόσο μονοπολικός όσο ήταν μέχρι τότε. Η Κίνα είναι, ειδικά οικονομικά, το ένα παράδειγμα. Είναι κερδισμένη σαν οικονομία της παγκοσμιοποίησης. Γίνεται από νάνος γίγαντας πραγματικά.
Η Ρωσία είναι μια άλλη που έχει μπει στην τροχιά που περιγράψαμε επί Πούτιν. Και τέτοιες δυνάμεις, η ανάδυση τέτοιων δυνάμεων κάνει τον κόσμο πιο πολυπολικό. Η πιο εύστοχη διατύπωση, κατά τη γνώμη μου, είναι η ασύμμετρη πολυπολικότητα, που υποδηλώνει ότι έχουμε πλέον πολλούς παίχτες, η σχέση είναι ασύμμετρη. Οι ΗΠΑ παραμένουν, by far, η μεγαλύτερη υπεραδιστική δύναμη στον πλανήτη και κυρίως έχουν ένα πλέγμα συμμαχιών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, η Δύση, που μπορεί να στηρίξει τον ηγεμονικό τους ρόλο. Μπαίνοντας λοιπόν αυτό το προηγούμενο οικοδόμημα, το μονοπωλικό, σε αποσταθεροποίηση, μπαίνοντας ίδια η παγκοσμιοποίηση σαν διαδικασία, ότι όλοι οι καπιταλιστές όλων των χωρών κερδίζουν πανκαλά οι δουλειές να είναι ο πλανήτης παγκοσμιοποιημένος, μεγαλώνει η πίτα, μοιράζονται μερίδια, πιο ήρεμα. Στο φόντο της κρίσης, όχι απλά το 7-8 του, πόσο ασταθής είναι ο καπιταλισμός από τότε μέχρι και τώρα που συζητάμε, δεν έχει υπάρξει νέος κύκλος, φωτεινός, αναπτυξιακός κλπ. Αυτό οξύνει τα διέξοδα όλων των αστικών τάξεων και οι πιο μεγάλες οξύνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Και είμαστε μια συνθήκη όπου οι λεγόμενοι, ας πούμε, πεινασμένους, ρωσιακοί να πει, τώρα ας μην Ανατολική Ευρώπη, η Ρωσία είναι μια πεινασμένη δύναμη. Έχει ταπεινωθεί από το 89, έχει χάσει την παλιά της σφαίρα επιρροής και εκτιμά ότι ήρθε η ώρα να τη διεκδικήσει πάλι. Ό,τι αντιστοιχούσε παλιά είτε στην Τσαρική Αυτοκρατορία είτε αργότερα στη Σεσούγου, να ενταχθεί στη ρωσική σφαίρα επιρροής. Η χορτάτη, είπα, η κερδισμένη του προηγούμενου γύρου και της μέχρι σήμερα κατάστασης, αντιδρούν για να υπερασπιστούν τη διατήρηση του status quo, ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα μεγαλώσουν οι πίτες αλωνών, γιατί είναι δικιά μας η πίτα, αλλά επειδή είναι πλέον σε μια συνθήκη σχετικής υποχώρησης η παλιά διαμφισβήτη αμερικάνικη γημονία, επιτρέπει αμφισβητήσεις, επιτρέπει πιο επιθετικές ενέργειες από πεινασμένες μεγάλες δυνάμεις, wannabe μεγάλες δυνάμεις, και κάνει τον πλανήτη πολύ πιο, πολλαπλασιάζει τα πιθανά σημεία ανάφλεξης. Ένα τέτοιο σημείο και το πρώτο, ας ελπίσουμε ή ας αγωνιστούμε για να μην όχι, αλλά όπως δείχνει το πρώτο μιας ολόκληρης τέτοιας περίοδου είναι η Ουκρανία. Είναι ένας πόλεμος που μπορεί να αποδειχθεί ότι μας εισάγει σε μια εποχή πολλών τέτοιων πολεμικών συγκρούσεων. Τα γεγονότα 22, για να φτάσουμε σιγά σιγά στο φέτος, σε αυτό το φόντο και το ουκρανικό και το ρωσικό και το διεθνές περιβάλλον εξελίσσεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στα τέλη 24-22, δεν θυμάμαι, Φλεβάρι του 22. Η Ουκρανία καταρχήν είναι ζωτικής σημασίας για τον ρωσικό εθνικισμό από μόνη της. Ο Λένιν έλεγε ότι η Ουκρανία είναι για τη Ρωσία ό,τι η Ιρλανδία για την Αγγλία. Δεν ήταν απλά μία από τις αποκλείες της. Ήταν η παλιότερη, η πιο αυτονόητα μας ανήκη. Δεν θα την αναγνωρίσουμε ποτέ ως κάτι άλλο, με αυτή την έννοια. Και άρα από μόνη της είχε μία η επιστροφή της Ουκρανίας στο ρωσικό κόσμο, που ανήκει ιστορικά και από πάντα, ήταν από μόνο του ένα ζήτημα που την έκανε τον πρώτο στόχο. Αλλά ήταν επίσης, αν θυμάστε, πριν το ξέσπασμα, την ένταση, ρωσικά γυμνάσια, διπλωματικές απειλές από νατοϊκούς, μη τολμήσει, τι θα κάνει. Στη διαπραγμάτευση αυτήν με τσαμπουκάδες, η Ρωσία είχε παρουσιάσει ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο στη διαπραγμάτευσή της με όλη τη Δύση, όχι με την Ουκρανία. Την επιστροφή του ΝΑΤΟ στα σύνορα που ίσχυαν πριν την επέκτασή του μετά το 89. Η γραμμή επαφής να επιστρέψει στη Γερμανία, πρακτικά. Η γραμμή επαφής, παράληψή μου,
μετά το 89 έχει πάει πολύ κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Στην εποχή της παντοδυναμίας της Δύσης, η μία μετά την άλλη, πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, που υιοθετούν μια πολιτική όπως η Ουκρανική που είπα, το μέλλον ανήκει κατά εκεί μάλλον, εντάσσονται στο ΝΑΤΟ. Οι αξιώσεις που παρουσιάζει λοιπόν στη διαπραγμάτευση τότε η ρωσική ηγεσία στην Αμερικάνικη κυρίως απευθύνεται, θεωρεί τι με αυτήν έχει να κάνει, είναι συνολικότερες, είναι το μέλλον της Ανατολικής Ευρώπης, πέρα από την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι το πρώτο και αυτονόητο, η πρώτη και αυτονόητη για ιστορικούς λόγους διεκδίκηση, που ανοίγει ένα ματς σε ποιον ανήκει, σε ποιανού τη σφαίρα επιρροής ανήκει η Ανατολική Ευρώπη. Αν θα παραμείνει σε δυτική τροχιά ή αν ανήκει αντιστοιχή στη Ρωσία, που θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα της. Συζητώντας και προηγούμενες μέρες για χαρακτήρα πολέμου, ποια τάξη τον κάνει κλπ, είναι μια άδικη εισβολή, είναι μια υπεριαλιστική εισβολή μιας μεγάλης δύναμης σε μικρότερο γείτονα, και ο πόλεμος ρητά. Ίσως είχατε ακούσει, διαβάσει τον Πούτιν και όταν ξεκινούσε και τι λέει κατά καιρούς στη συνέχεια. Είναι πόλεμος κατάκτησης ή και διαμελισμού μιας χώρας. Ο τελικός στόχος είναι να μην υπάρχει αυτό που είναι σήμερα η Ουκρανία. Η μορφή παίζεται. Η μισή, η πια μισή, θα νομόσπονδει με τη Ρωσία, θα είναι ρωσική επαρχία. Αλλά έχει δηλωθεί ρητά ότι η σημερινή μορφή Ουκρανίας, στόχος αυτού του πολέμου είναι να πάψει να υπάρχει. Απέναντι σε αυτό προέκυψε η Ουκρανική αντίσταση, η οποία νομίζω εφηβίασε σίγουρα τη Ρωσία, που έμοιαζε να ποντάρει σε ένα γρήγορο πόλεμο, μια ταχύτατη κατάρρευση του καθεστώτος και αντικατάστασή του με μια μαριονέτα φιλορώσικη. Υποτίμησε τη θέληση πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων, που δεν μπορούμε να ξέρουμε τι σκέφτεται ο καθένας, τη καθεμιά για τον Ζελένσκι και τις πολιτικές του, αλλά δεν είχαν τη διάθεση να γίνουν ρωσική επαρχία. Δεν θα μπω, γι' αυτό λέω, είναι πάρα πολλά για τη συζήτηση και είμαι ήδη στην αποδόμηση των επιχειρημάτων που συνοδεύουν την εισβολή. Θα υπενθυμίσω μόνο ότι θυμίζει πάρα πολύ αυτό και από τη Ρωσία και από τη Δύση που θα περάσω σύντομα, το κομμάτι που συζητάγαμε για το πώς παρουσίαζαν οι εμπόλεμες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τους σκοπούς του. Πρώτον, ότι ήταν μούφα. Και δεύτερον, ότι πολλές φορές οι δυνάμεις που λέγαν πολεμάω το τάδε κακό, ιδιαίτερα μες στον πόλεμο, γίνονταν και οι ίδιες όλο και περισσότερο στο εσωτερικό τους το κακό το οποίο υπόσχονταν ότι πολεμάνε. Για να μείνω πολύ σύντομα στο αντιφασιστικό περιεχόμενο του πολέμου, η ύπαρξη φασιστικών πολιτοφυλακών στην Ουκρανία προβάλλεται ως λόγος που αιτιολογεί την αποναζιστικοποίηση ως εισβολή από μια χώρα της οποίας και οι οργανωμένοι ακροδεξιά, οι αντίστοιχοι φασίστες, είναι πολύ περισσότεροι. Εκεί θυμίζει η Αλφα Παγκόσμια, ότι αν θες να καθαρίσεις φασίστες, ξεκίνα από τη Ρωσία, πριν το εξάγεις. Και γενικότερα ένα καθεστώς που το γνωρίζαμε ως αυταρχικό, πιο ιδιόμορφο, ένα υβρίδιο αυτού που θεωρείται αστική δημοκρατία πιο περιορισμένων ελευθεριών. Από όσα γράφουν και λένε Ρώσοι σύντροφοι, ο πόλεμος γίνεται και στο εσωτερικό. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο σκοτεινό μέρος για να ζει κανείς, όσο μάλλον αγωνίζεται κανείς, ανοιχτά και δημόσια, ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στο καθεστώς. Αν αυτό είναι ο πόλεμος που ξεκίνησε το Φλεβάρι μεταξύ των δύο χωρών, θα ήταν αρκετά απλό ίσως. Άλλη μια περίπτωση που μεγάλη δύναμη τραμπουκίζει αδύναμο γείτονα. Αλλά αυτός ο πόλεμος δεν γίνεται στη γυάλα. Δεν έχει απομονωθεί η Ρωσία και η Ουκρανία από ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη, από όλο το υπόλοιπο που υπάρχει, και διεξάγεται απλά μια άδικη εισβολή
και μια τίμια, δίκαιη αντίσταση σε αυτήν. Στην εποχή που έχουμε μπει, κάθε ανάφλεξη, αναμέτρηση καθορίζεται από το ευρύτερο πλαίσιο και κυρίως από την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Επειδή έχει υπάρξει μοιρασιά, ξαναθυμίζω πάλι τον Πρωτοπαγκόσμιο, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία επαφής. Δεν υπάρχει γενικώς ανεξάρτητη χώρα ουδέτερη από όλους που τώρα απειλείται. Έχει υπάρξει μοιρασιά, όλοι ανήκουν λίγο πολύ με έναν τρόπο κάπου. Όποιος θέλει κάτι παραπάνω, ως υπεριαλιστής, θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα άλλου υπεριαλισμού. Αυτό γενικεύει και τη φύση του τι συμβαίνει γύρω από την Ουκρανία. Ότι παίζεται το σε ποια σφαίρα επιρροής θα ενταχθεί. Και γι' αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ και άρα το ΝΑΤΟ συγκρότηση στο να υποστηρίξουν την Ουκρανική άμυνα με όπλα, την Ουκρανική κυβέρνηση με χρήματα, όλο το διπλωματικό θόρυβο, οι κυρώσεις. Έχουν πεπραγμένα που επιτρέπουν το ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Θυμίζει πάρα πολύ, με διαφορές, ότι δεν έχουν πάει να πολεμήσουν ακόμα, αλλά θυμίζει αρκετά την είσοδο της Αγγλίας στο Πρώτο Παγκόσμιο, αν θυμάστε το μικρό τίμιο Βέλγιο. Οι Άγγλοι μπήκανε, αν θυμάστε, γιατί απειλεί το μικρό τίμιο Βέλγιο, με τελικό σκοπό την Ανατολή, την Αφρική. Σήμερα αυτές οι δυνάμεις αξιοποιούν το ότι η Ρωσία έχει βρεθεί σε ένα πόλεμο στην Ουκρανία που δεν πήγε καλά όσο περιμένανε και ακόμα είναι, έχω μείνει λίγο πίσω τις τελευταίες μέρες, αν έχετε και νεότερα από το μέτωπο με αυτή την έννοια καλοδεχούμενα, αλλά είναι μια μάχη που ζορίζει και δείχνει ότι θα κρατήσει πολύ. Αξιοποιείται πλέον από την Ουάσινγκτον κυρίως και δευτερευόντως από την ΕΕ ως μια μεγάλη ευκαιρία να καθυλωθεί ενδεχομένως η Ρωσία για χρόνια ή να ιτηθεί και να μην ξαναεπιχειρήσει, να βγάλει το συμπέρασμα ότι αν δεν μπορεί να κάνει καλά τους Ουκρανούς με δυτική βοήθεια που θα υπάρχει για όποιον ξαναπηλήσει, να κάτσει στα κιλά της. Δεν είναι τόσο απλό να συμβεί αυτό, ότι κάθεται κανείς στα κιλά του, αλλά θεωρήσαν ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πάψει εδώ η ρωσική ανασύνταξη. Στη Γεωργία το 2008 έγινε κάτι, μια άλλη εισβολή ρωσική. Σε 5 μέρες νίκησε η εισβολή ρωσική. Και δεν είχαν τη δύναμη και να αντιδράσουν, ούτε το χρόνο. Συνθηκολόγησε η κυβέρνηση. Έχει κάνει κι άλλα από τότε η Ρωσία. Έχει παρέμβει στη Συρία. Επίσης χωρίς ιδιαίτερη αντίδραση. Θεωρείται σημείο καμπής για τους δυτικούς. Ότι πρέπει να μπει φρένο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι τώρα, πλην να πολεμήσουμε εμείς οι ίδιοι, ό,τι άλλο θα μπορούσαν να έχουν κάνει, το έχουν κάνει. Και κάνουν πάρα πολύ αυτό το πόλεμο δική τους υπόθεση. Και το κάνουν και πάρα πολύ η ροή βοήθειας από μόνη της, καθορίζει και το ποιος καθοδηγεί και τον πόλεμο. Η Ουκρανική στρατιωτική πολιτική ηγεσία συνομιλεί καθημερινά με το Πεντάγωνο για το τι να κάνουμε, πότε. Δεν είναι τζάμπα τα όπλα, δεν είναι. Και ακόμα και στο δημόσιο λόγο δεν γίνεται, δεν είναι μια κρυφή βοήθεια. Είναι εμείς που έχουμε τους Ουκρανούς σαν πεζικό για να σταματήσουμε τη Ρωσία. Υπάρχει ένα τεράστιο κεφάλαιο που θα έχει υπότιτλο 2 μέτρα και 2 σταθμά, το οποίο έχω αργήσει ήδη πάρα πολύ και δεν θα το αναπτύξω για να δει κανείς το κίνητρο, αν είναι ευαισθησία απέναντι σε χώρα υποκατοχή, εντάξει, Παλαιστίνη, αν είναι χώρα που απειλείται με ισοπαίδωση, οι Εμένοι, δεν έχουν κάνει ποτέ, όχι να στείλουν όπλα στη Φατάχ και τη Χαμάς, να ψελίσουν 2 λόγια ενάντια στο Ισραήλ, γιατί είναι σύμμαχός τους. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς ένα κλείσιμο κάποιας μορφής.
η εμπλοκή των μεγάλων είναι που το κάνει και πολύ πιο επικίνδυνο στο να μην μείνει στην Ουκρανία. Είτε μέσω της ίδιας της Ουκρανίας, αλλά κυρίως η εκτίμηση που κατέθεσα νωρίτερα ότι η Ουκρανία λειτουργεί ως αφορμή να ετοιμαστούν όλοι για ενδεχόμενα πολύ μεγαλύτερων αναμετρήσεων μεταξύ τους. Μπορεί και με άλλη αφορμή και σε άλλο γεωγραφικό χώρο, από το να είναι μια ομαλή μετεξέλιξη του Ουκρανικού σε γενικευμένο. Και αυτό παίζει, και είναι ένα ακόμα ανησυχητικό ζήτημα, αλλά γίνονται πράγματα τα οποία δείχνουν ότι πάμε σε μια διαδικασία όπου ο καθένας ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η μεγάλη αναμέτρηση, ο τσακωμός για την πίτα, να γίνει θερμός, όπως έγινε τελικά το 2014. Σε αυτό ακούγονται πολλά που μας αφορούν, γιατί ζούμε σε δυτική χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος της ΕΕ, στη σωστή πλευρά της ιστορίας κατά Μητσοτάκη και ούτω καθεξής. Προσπαθεί να χτιστεί μια συνένεση, όπως είπα πριν, ο Πούτιν υποτίθεται κάνει αντιφασιστικό πόλεμο. Αν πάμε στον Biden, ήρθε στην εξουσία δηλώνοντας ότι θέλει να συσπηρώσει τις δημοκρατίες παγκοσμίως ενάντια στο νέο αυταρχισμό, τη Ρωσία και την Κίνα πρακτικά. Αυτή είναι, δεν είναι ανταγωνισμοί, δεν είναι υλικά συμφέροντα, δεν είναι σφαίρες επιρροής, είναι η μάχη του ελεύθερου κόσμου με ένα άλλο μοντέλο πολύ πιο καταπιεστικό και ούτω καθεξής. Αυτό προσπαθεί να πείσει ότι είναι η καλή της υπόθεσης. Έχει μεγάλα, πάρα πολλές τρύπες, πιο σκανδαλώδεις, ποιοι αποτελούν το μέτωπο των δημοκρατιών. Η Ρωσία είναι ένα πολύ σκληρό αυταρχικό κράτος, όντως. Και ο Biden δηλώνει ότι είναι απέναντι. Είχε πάει πριν λίγες μέρες στη Σαουδική Αραβία για να θεμελιώσει την συμμαχία σε αυτό το νέο αναμετρήσεις που έρχονται. Όχι πολύ δημοκρατικό καθεστώς στη Σαουδική Αραβία. Ενδεχομένως χειρότερη από τη Ρωσία. Το Ισραήλ, μια κουβέντα από μόνο του. Στο ίδιο το εσωτερικό τους, οι δημοκρατίες αυτές είναι ενδεχομένως τη χειρότερη κατάσταση που έχουν υπάρξει σε επίπεδο δημοκρατικών δικαιωμάτων εδώ και αρκετές δεκαετίες. Και τα πράγματα χειροτερεύουν και διαρκώς. Θυμίζει και αυτό το ότι εξελίσσονται σε αυτό το οποίο δηλώνουν ότι πολεμάνε. Η Ρωσία πιο πολύ νομίζω ότι φαντασιώνονται σαν μοντέλο, γιατί θα θέλουν να κάνουν στο εσωτερικό των χωρών τους, παρά ως κάτι από το οποίο θέλουν να μας προστατέψουν. Είναι ιδεολογική μάχη γύρω από τον πόλεμο, να είστε ευγνώμονες που είστε στον ελεύθερο κόσμο, και το να είστε ευγνώμονες νομίζω στρέφεται γενικότερα προς το κίνημα αντίστασης για όποια διεκδίκηση. Θα συσπηρωθούμε, είπαμε πολλά για την εθνική ενότητα, γίνεται σε κάθε χώρα το αντίστοιχο και γίνεται για μένα μια συλλογική ενότητα της Δύσης, σαν μπλοκ που είναι καλύτερα. Και αυτό πρέπει να το περιφρουρήσουμε και βάλετε πλάτη για να το περιφρουρήσουμε, γιατί αυτό είναι. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι αξιοποιούν, θέλουν να κερδίσουν συνένεση για πιθανότητες πολέμου, αλλά και αναβαπτίζονται. Διάβαζα ένα άρθρο με τίτλο «Η επιστροφή του Φουκουγιάμα». Ο Φουκουγιάμα είναι ένας θεωρητικός, ο οποίος το 89, στην προηγούμενη γύρα, δήλωσε ήρθε το τέλος της ιστορίας. Γιατί ήρθε το τέλος της ιστορίας, εντάξει, αυτό πήγε Κούβα. Μεγάλο, αλλά γιατί το δήλωνε τότε? Γιατί θεωρούσε ότι αποδείχτηκε εμπειρικά ότι η αστική δημοκρατία, η φιλελεύθερη και ο καπιταλισμός, η ελεύθερη αγορά μπορεί να μην είναι τέλειο, μπορεί να έχουμε θέματα, αλλά είναι το ανώτατο στάδιο της ανθρωπότητας. Δοκιμάστηκαν τα άλλα, όλοι οι λαοί θα πιστούν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, γιατί μέχρι εκεί πάει, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Όπως είπα, πήγε Κουβά μετά την κρίση ιδιαίτερα, κάνει comeback αξιοποιώντας το ότι υπάρχει τελικά και ένα άλλο μοντέλο, και είναι το ρωσοκινέζικο. Πολύ πιο σκληρό, όντως. Δεν θέλει κανείς να ζήσει στη Ρωσία ή στην Κίνα γενικότερα, αν έχει συνηθίσει σε άλλη χώρα. Αλλά για να καταλήξει, να ενισχύσει ξανά ότι οι λαοί της Δύσης είναι όσο καλά θα μπορούσαν να είναι. Δεν έχει παραπάνω. Δεν υπάρχει άλλη τοτίνα, δεν υπάρχει εναλλακτική, αποκτά μια πολύ απεχθή εναλλακτική.
αντιδεχτείτε αυτό που έχετε. Γιατί ακόμα και αυτό δεν είναι αυτονόητο, μια μέρα θα έρθει ένας κακός Πούτιν που θέλει να κατακτήσει όλη την Ευρώπη, μάλλον όχι, θέλει την Ανατολική Ευρώπη σίγουρα, αλλά και ούτω καθεξής. Η τελευταία σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν εμβληματική στην όξυνση από εδώ και την ετοιμασία σε αυτό το κλίμα. Είπε πιο ρητά από ποτέ το παγκόσμιο ρόλο του. Είναι ευρωατλαντικό. Δεν έχει παγκόσμιο ρόλο. Έχει να προστατεύει τα κράτη-μέλη του που είναι στην Ευρώπη και η ΗΠΑ. Δηλώνει παγκόσμιο ρόλο όπου απειλείται φίλος, σύμμαχος, αποφασίζουν κατά το δοκούν ποιος είναι, γιατί έχουμε ρόλο. Γενικεύει πολύ το δόγμα του, το μεταναστευτικό με ισπανική πίεση. Θεωρείται υβριδική απειλή. Σκεφτείτε το κλίμα εδώ το Μάρτιο του 19, ήταν 20, ότι στον Εύρο δεχόμαστε εισβολή. Δεν είναι πρόσφυγες, είναι πόλεμο. Αυτό με ένα πιο soft τρόπο έχει μπει πλέον στη γλώσσα του ΝΑΤΟ. Τα πάντα είναι υβριδικές εισβολές. Μια τεράστια κούρσα εξοπλισμών, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το ένα κράτος μετά το άλλο. Εδώ είμαστε πολύ εμπειροί. Είχαμε αρχίσει από αρκετά πριν να τρέχουμε αυτή την κούρσα λόγω δυνοτουρκικού ανταγωνισμού. Αλλά είναι εντυπωσιακή η ταχύτητα με την οποία χτίζεται ένα πράγμα που καταλαβαίνεις ότι πάει πολύ παραπέρα. Δεν έχει να κάνει αμυγός με την έκβαση του Ουκρανικού. Είναι και μακροπρόθεσμο. Η Γερμανία όταν ανακοίνωσε τα 100 δις για του χρόνου, τα ανακοίνωσε ως αρχή της φιλοδοξίας να γίνει μεγάλη στρατιωτική δύναμη αντίστοιχη της οικονομικής της, που είναι γιγαντιαία, σε προοπτική πενταετίας τουλάχιστον. Αυτό το κλίμα επικρατεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, μια τεράστια κούρσα και αναβάθμιση του μιλιταρισμού. Θυμίζουν όλο και περισσότερο αυτό που έλεγε ο Μάρξ, αδέρφια που τσακώνονται. Ήταν ένας χαρακτηρισμός του για τις αστικές τάξεις. Ο Μάρξ έλεγε ότι οι καπιταλιστές με την έννοια οι διαφορετικές αστικές τάξεις κάθε χώρας είναι αδέρφια που τσακώνονται. Είναι αδέρφια. Δεν... Η διαφάρα είναι. Αλλά τσακώνονται ενίοτε. Για να μοιράσουν τη λία. Και έλεγε να μοιράσουν βασικά τον υδρότα που έχουν κλέψει όλοι μαζί από όλους μας. Αλλά πάνω στη μοιρασιά της λίας, όταν τα πράγματα ζορίζουν οικονομικά, τα αδέλφια υπάρχουν περίοδοι που φέρονται αδελφικά, γιατί πάνε καλά οι δουλειές για όλους. Όταν το πράγμα ζορίζει, τότε τα αδέρφια ξανατσακώνονται και οδηγούμαστε σε πολέμους και ενεργοποιείται η διαδικασία που περιγράψαμε και στην κουβέντα για τον πρώτο παγκόσμιο, σφαίρες επιρροής, γιατί υπήρξαν, ότι είναι η δυναμική του συστήματος η ίδια, πόσο ο ανταγωνισμός οδηγεί σε αυτά. Έχουμε μπει σε μια τέτοια περίοδο, όπου έχουμε πολλές διαφορετικές μεγάλες δυνάμεις να συγκρούονται για μια νέα μοιρασιά, διαφορετική από την υπάρχουσα και με πολλά και αρκετές αποσταθεροποιήσεις. Εγώ πέρα από τους πολύ μεγάλους παίχτες, Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, η αστάθεια που προκαλείται όταν αμφισβητείται το status quo και ξαναμπαίνουν όλα στο τραπέζι και η κρίση της αμερικάνικης ηγεμονίας που ήταν ένα μπλοκ, Pax Americana το λέγανε. Εγγυάται τη σταθερότητα, τι, ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι σε κόντρα με τους Αμερικάνους, άρα θα συνεχίζεται αυτό. Το ότι και αυτό μπαίνει σε κρίση παράγει και απειθαρχίες μεσαίου μεγέθους, δυνάμεων δεύτερον τη τάξη που μπορεί να θέλουν να γίνουν πρώτης τάξης ή να ρίξουν το γείτονα. Τα ελληνοτουρκικά είναι κλασικό παράδειγμα ότι οξύνονται και τα επιμέρους μέτωπα. Πολλαπλασιάζονται. Πολλαπλασιάζεται και αυτή η δυναμική. Και είναι δυναμικές που αλληλεπιδρούν. Εθνικισμοί, τοπικοί, που πάνω στη σύγκρουσή τους, ο καθένας θεωρεί προφανώς με τη σκοπιά την αστική ότι έχει περισσότερες πιθανότητες αν φέρει στο πλευρό του μια από τις μεγάλες δυνάμεις απέναντι στον άλλον. Ο διαγωνισμός Ελλάδας-Τουρκίας για το αν θα πάρει F-35 ο ένας ή ο άλλος είναι κλασικό δείγμα. Αυτή η καταστροφική σε τελική ανάλυση διαλεκτική εθνικισμών και υπεριαλισμών που όσο τρώγονται οι μικρότεροι έχουν αφορμή και λόγο και τρόπο
να παρέμβουν, όχι με τα πιο ιδιωτελή κίνητρα. Συνέβη και στην Ουκρανία, πως ένας εμφύλιος αρχικά μπλέχτηκε με την υποκίνηση ένθεν και ένθεν δυνάμεων για δικούς τους λόγους. Αυτό θα δημιουργήσει ενδεχομένως, θα παράξει και άλλες τέτοιες σύνθετες καταστάσεις και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Το πρώτο που μου έρχεται είναι η Ταϊβάν, την οποία είναι το άλλο πολύ θερμό. Η Ταϊβάν έχει πολλά, όχι πολλά, έχει κάποιες αναλογίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Η σχέση Κίνας-Ταϊβάν, πώς είπα, αν πάνε κάποτε σε πόλεμο με την Κίνα, μέσω Ταϊβάν μάλλον θα εκτραχυνθεί το πράγμα, χωρίς να είναι τόσο απλό, χωρίς να είναι τέτοια καλά παιχνιά σύγκρουση. Πάντως πολλαπλασιάζονται τέτοιου τύπου μέτωπα. Στον Ειρηνικό, είπα, Κίνα, στην Ανατολική Ευρώπη και οι περιφερειακές συγκρούσεις. Απέναντι σε αυτό, έχει σημασία η προσπάθεια για το πώς και αν θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρα η στάση ενάντια σε κάθε οτιδήποτε ενισχύει τις τάσεις γενίκευσης και κλιμάκωσης, που δεν είναι αυτονόητο ότι θα μείνει εκεί τοπικό. Η Πολωνία τρώγεται επίσης ιστορική καχυποψία απέναντι στο ρωσικό εθνικισμό, γιατί έχουν περάσει και αυτή διάφορα. Ώρες-ώρες είναι ανατοϊκότερη του ΝΑΤΟ. Του συγκρατεί ο Biden ότι δεν θα στείλουμε και βομβαλιστικά. Υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες, δεν ξέρεις όσο παρατείνεται ο πόλεμος και όσο γίνεται υπόθεση πολλών, το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε για να αποτραπεί. Με σεβασμό στην αυτοδιάθεση της Ουκρανίας, το δικαίωμά της να υπάρχει σαν χώρα, αυτό το οποίο αμφισβητεί η ρωσική εισβολή, και άρα την απέτηση να αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα, δεν έχουν καμία δουλειά εκεί, για να υπάρξει δίκαιη ειρήνη, και όχι απλά ειρήνη, είναι προαπαιτούμενο. Με δημοκρατική επίλυση των εθνοτικών ή γλωσσικών ζητημάτων στο εσωτερικό της Ουκρανίας, η συνύπαρξη Ουκρανόφωνων, Ρωσόφωνων, πολύ περισσότεροι εθνικά Ρώσοι και η εγγύηση ότι χωράνε σε μια ανεξάρτητη Ουκρανία που δεν είναι λυμένο και είναι και ανοιχτό, το πώς θα αλλάξει αυτός ο πόλεμος στις κοινωνίες και τη Ρωσία και την Ουκρανική είναι ακόμα ανοιχτό. Μπορεί προς το πολύ χειρότερο, μακάρι προς το καλύτερο. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι αυτό. Τι είδους, τι κατεύθυνση θα πάρει ο ουκρανικός εθνικισμός. Και αν θα γίνει ρεβανσιστικός, ακόμα χειρότερος από ό,τι ήταν πριν την εισβολή και ούτω καθεξής. Και η όσο πιο θερμή στήριξη μπορούμε στο ρωσικό αντιπολεμικό κίνημα, που είναι πραγματικά ηρωίδες και ήρωες σε μια τέτοια χώρα, και γιατί αν ήταν σε καλύτερη κατάσταση, η δικιά τους δράση θα ήταν ο καλύτερος τρόπος το και πώς θα σταματήσει ο πόλεμος. Το ιδανικό, όσα είπαμε και για το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, θα ήταν να προκύψει το τέλος αυτού του πολέμου με κοινωνικές ανατροπές. Και μια κοινωνική ανατροπή στη Ρωσία θα ήταν τεράστιο άλμα για την Ανατολική Ευρώπη και για τους γύρω λαούς. Και πέρα από αυτά όμως έχουμε, όπως είπα, ετοιμάζονται αυτοί για πολύ περισσότερα πράγματα από την έκβαση της σημερινής μάχης στην Ουκρανία. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε κι εμείς. Και άρα ανάγκη ενός συνολικότερου αντιπολεμικού κινήματος στις δυτικές χώρες, που θα βάζει το ζήτημα της διάλυσης του ΝΑΤΟ και των στρατιωτικών συνασπισμών. Η ύπαρξή τους φέρνει πιο κοντά τον πόλεμο. Φτάσαμε στο 14 πιο εύκολα, όχι για αυτό, αλλά πιο εύκολα. Ήταν σημάδι ότι πάμε σε 14, γιατί υπήρξε αντάντ και κεντρικές δυνάμεις, στρατιωτικά σύμφωνα διεθνή, που διεθνοποιούν πολύ πιο γρήγορα ένα πόλεμο. Αυτοί οι συνασπισμοί δεν είναι αμυντικοί, δεν εγγυώνται την ειρήνη, φέρουν πιο κοντά την απειλή της γενίκευσης. Ενάντια στην εξοπλιστική κούρσα, είναι, νομίζω έχουμε πει και γράψει πάρα πολλά γι' αυτό, το που πάνε οι πόροι και σε μια τέτοια περίοδο μάλιστα, δεν θα επεκταθώ. Και η επιμονή στη διεθνιστική αλληλεγγύη αφορά όλους τους ανταγωνισμούς. Αυτό. Ρώσοι και Ουκρανοί σύντροφοι γράφουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση αν δεν μπορέσουμε ένθεν και ένθεν οι σοσιαλιστές με τη δράση τη δική τους να βάλουν τέλος σε αιώνες καχυποψίας, δίκαιης λόγω του ιστορικού που προσπάθησα σύντομα να πω, αλλά είναι υπόθεση των συντρόφων εκεί να βγει από τη μέση. Νομίζω το αντίστοιχο ισχύει στα Βαλκάνια, σε εμάς τα ελληνοτουρκικά, η επιμονή στη δυνατότητα των λαών να συνυπάρξουν.
Και άρα η ανεξαρτησία από τα μπλοκ που διαμορφώνονται, καθώς αναδύονται υπεριαλιστικά μπλοκ και δεν έχεις να προσδοκάς οτιδήποτε θετικό από την επικράτηση του ενός ή του άλλου και την ενίσχυσή του στο διεθνής ανταγωνισμό, η επαναφορά του σοσιαλισμού και η σύνδεση τέτοιων πραγμάτων της πάλης ενάντια στον πόλεμο με το όραμα, με την κοινωνική αλλαγή, επίσης τα είπαμε για το δεν ήταν απλά ειρήνη και το 14 ή το 16, ήταν η επιμονή να συνδεθεί με την πάλη για την κοινωνική ανατροπή. Σε καιρούς πολέμου δεν είναι το ίδιο με το 14 αυτό που ζούμε, είμαστε εκτός, δεν υπάρχει ο πόλεμος ο παγκόσμιος. Αλλά είναι απολύτως κρίσιμο για να μπορέσεις να προβάλλεις τελικά, ενώ μοιάζει πιο απογειωμένη, τελικά την πιο ρεαλιστική να γίνει ειρήνη και λύση σε όλα τα προβλήματα που οδηγούν σε πολεμικές αναφλέξεις, είναι να απαλλαγούμε και από τη δυναμική του ανταγωνισμού και άρα το σύστημα που στηρίζεται στον ανταγωνισμό και θα γεννά διαρκώς πολέμους, και από την επιμονή, την ιστορική του εθνικισμού, να αναπαράγει και να διαιωνίζει μίση και άρα ο κάθε ηττημένος να κουβαλά μνηση κακία και να ψάχνει ρεβάνς με την πρώτη αφορμή, κάνοντας κάθε υπεραλιστική, ας την πούμε, η αστική ειρήνη απλή ανάπαυλα, υπονομευμένη εξ αρχής για να οδηγήσει στον επόμενο πόλεμο. Αυτό. Ευχαριστούμε τον Πάνο. Λίγο κάτω από τη μία ώρα, 57 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Θα ψηλοενοποιήσω, νομίζω, ερωτήσεις ή θα κάνω σκέψεις και ένα μάζεμα κάπως πάνω σε αυτά που υπόθηκαν. Οι υπεριαλιστικές χώρες δεν αμήνονται ποτέ. Ή αλλιώς, μια άλλη διατύπωση, μπορούν να αμήνονται εντός εισαγωγικών πολύ μακριά από τα σύνορά τους. Γιατί είναι υπεριαλιστικές χώρες. Αντιλαμβάνονται το εθνικό συμφέρον ως σφαίρα επιρροής που προβάλλεται στη παγκόσμια εικόνα. Το πιο extreme παράδειγμα είναι η ΗΠΑ, γιατί υπήρξαν παντοκράτηρα και ακούς ότι απειλούνται τα αμερικάνικα συμφέροντα στην Κένια. Υπερασπιζόμαστε τις αμερικάνικες αξίες στην Ταϊβάν και εμφανίζεται ως άμυνα. Στη δεξαμενή της Ανατολικής Ευρώπης, που είναι πιο μικρή δεξαμενή, το μεγάλο ψάρι είναι η Ρωσία, η οποία είναι επίσης υπεριαλιστική δύναμη και έχει και αυτή την ιδιότητα να αμήνεται, να αντιλαμβάνεται ως άμυνα πράγματα που κάνει ή διεκδικεί να κάνει πολύ έξω από τα σύνορά της. Ο πόλεμος στην Ουκρανία εκ μέρους της Ρωσίας είναι μια τέτοια περίπτωση. Αναφέρθηκε και ο Θάνος. Έχουν πλάκα οι αναλογίες γιατί αλλάζουν οι ρόλοι μεταξύ στρατοπέδων στο προηγούμενο των νησιών του Σολομώντα. Όπου μια σύμμαχος τον είπα, η Αυστραλία, δηλώνει ότι απειλείται αν εγκατασταθούν κινέζικα πλοία ή βάση σε ένα γειτονικό τους νησάκι. Και ακούγεται εύλογο, όπως εύλογο ακούγεται και η ρωσική ένσταση ότι απειλείται αν εγκατασταθούν νατοϊκά όπλα σε ουκρανικό έδαφος γιατί είναι δίπλα. Και για να το επιλύσουν τραμπουκίζουν τον στη μικρή κλίμακα μικρό. Η Αυστραλία τραμπουκίζει τα νησιά Σολομώντα. Μην το κάνετε αυτό. Η Ρωσία η σύγχρονη τραμπουκίζει και πέρασε πλέον και σε ένοπλη μορφή την Ουκρανία. Πάντα στο όνομα της άμυνας και πάντα με έναν τρόπο που technically, ρε παιδί μου, στέκει στη λογική τους. Επανέρχομαι στο ότι είναι σφαίρες επιρροής. Και άρα ο καθένας διεκδικεί την αυλή του καταρχήν, όταν δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει περισσότερα, αλλά αυτό δεν τελειώνει. Είναι μια παγκόσμια πίτα που μοιράζεται. Η Ρωσία αντιλαμβάνεται την Ανατολική Ευρώπη όπως αντιλαμβάνονταν κάποτε οι ΗΠΑ πριν γίνουν παγκόσμια υπερδύναμη, στο αντίστοιχο του στάδιο. Το λέγανε δόγμα Μονρόε, αν θυμάμαι καλά ότι είναι αυτό. Κανείς δεν δικαιούται να παρέμβει στη Λατινική Αμερική από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, τις παλιές αποικιοκρατικές. Γιατί εδώ είμαι εγώ. Μην είστε φαταούλες, πού θα φτάσετε. Σε αυτό το στάδιο είναι η Ρωσία στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά διεκδικεί μια σφαίρα επιρροής. Κάπου θα είναι.
η Ουκρανία, ο ουκρανικός λαός ορθότερα, αμήνεται και έχει κάθε δικαίωμα, ένοπλα ή άοπλα, όπως επιλέγει, να αντισταθεί σε μια υπεριαλιστική εισβολή. Βάζει στόχο να παραβιάσει βάναυσα την αυτοδιάθεσή της. Το δικαίωμα των Ουκρανών να αποφασίσουν ότι έχουν δικό τους κράτος, εκλέγουν δικιά τους κυβέρνηση. Η αυτοδιάθεση ενός λαού είναι το στη μεγάλη παγκόσμια κλίμακα αντίστοιχο των αστικοδημοκρατικών δικαιωμάτων στην πάλι μέσα σε μια χώρα. Ξέρουμε ότι είναι κολογό, ότι θέλουμε άλλη, θέλουμε σοσιαλιστική δημοκρατία, να το πω έτσι. Δίνουμε αγώνες για αυτά τα δικαιώματα. Σε επίπεδο κράτους είναι κάτι που δεν αρκεί σε εμάς, δεν μας λέει και πολλά, να είναι ανεξάρτητο. Είναι κάτι που αν το σκαλίσεις δεν ισχύει σε τελική ανάλυση, όπως η αστική δημοκρατία σε τελική ανάλυση δεν είναι δημοκρατία. Ένα ανεξάρτητο τυπικά έθνος με δικιά του κυβέρνηση και κράτος. Αν δεις οικονομικούς δεσμούς, εξαρτήσεις, συμμαχίες, από πού οπλίζεται, πώς επιβιώνει, δεν θα είναι ποτέ σε συνθήκες υπεριαλισμού παγκόσμιου πραγματικά ανεξάρτητο. Άρα δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε και παλεύουμε, αλλά είναι, έχει την αξία του δημοκρατικού δικαιώματος για το οποίο αγωνίζεσαι μέσα στον καπιταλισμό, μέσα στη χώρα σου. Σε επίπεδο κράτους ή έθνους, είναι το δικαίωμά του να ορίσει πώς θα ζει χωρίς έξωθεν επιβολές. Με αυτή την έννοια προκύπτει και το ότι αναφέρθηκε ο Θάνος, δεν υπάρχει αντιπολεμικό κίνημα στην Ουκρανία. Γιατί δεν προκύπτει λόγος και ανάγκη να... Δεν μπορούν να σταματήσουν τον πόλεμο οι Ουκρανοί αντιπολεμικοί ακτιβιστές. Οι Ρώσοι μπορούν γιατί η Ρωσία επιχειρεί στα εδάφη τους. Αν ήταν στη Γιάλα, όπως είπα και στην εισήγηση, αυτό ήταν ο πόλεμος, θα ήταν πολύ απλό. Γι' αυτό η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Μεγάλη δύναμη, εθνική άμυνα μικρού λαού, τελεία. Το κουβάρι το ενδοϊμπεριαλιστικό, η εποχή που ζούμε και ο ρόλος των δυτικών, είναι που το κάνει πολύ πιο ζώρικο σύνθετο, αλλά και επικίνδυνο στο πώς θα εξελιχθεί. Θυμίζει αρκετά, δεν έχουμε φτάσει εκεί γιατί δεν είναι πόλεμος, αλλά στην προοπτική του, και αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία, να αναβαθμίζεται η πολεμική στο ΝΑΤΟ και στη Δύση. Θυμίζει, είχα αναφερθεί σε κουβέντα για το πρώτο παγκόσμιο, για την ατάκα διάφορων μαρξιστών σε εποχή για τη Σερβία, ότι αυτοί μπορεί να έχουν ένα δίκιο από όλους όσους πολεμάνε, γιατί απειλούνται όντως από την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Αλλά αυτό το δίκαιο πάβει να έχει ιδιαίτερη σημασία για να αναλύσει το χαρακτήρα του πολέμου. Όταν πυκνώνουν οι εμπόλεμοι, μπαίνουν στη μέση Άγγλοι, Γάλλοι, Πρόσοι, γίνεται ένα γενικευμένο σφαγείο, του οποίου τελικά η άμυνα της Σερβίας αποτελεί απλά το πρώτο επεισόδιο. Αντίστοιχα παλιότερα, ως εκμετάλλευση περιπλέκει το ζήτημα, πάντα ο παδός της αυτοδιάθεσης της Πολωνίας, συγκεκριμένα από την Τσαρική Αυτοκρατορία, ο Λένιν, έλεγε, καθώς ήμασταν στον Πρώτο Παγκόσμιο και καθώς επικαλούνταν την αυτοδιάθεση της Πολωνίας και η Τσαρική και η του Κάιζερ στη Γερμανία, ότι εμείς γι' αυτό πάμε εκεί. Οι μεν να σώσουν τους Πολωνούς από τον Τσάρο, οι δε γιατί ξέρουν ότι θα τους πάρει ο Κάιζερ, αν διώξει εμάς, θα σώσουν τους Πολωνούς. Την αυτοδιάθεση της Πολωνίας είναι πράγμα για το οποίο παλεύουμε, δεν είναι λόγος που δικαιολογεί το μεγάλο υπεριαλιστικό σφαγείο που ξεδιπλώνεται γύρω του και στο όνομά του. Επειδή υπάρχουν τέτοιες δυναμικές, με τη ροή όπλων και αυτά περιέγραψα, πόσο υπόθεσή του το έχουν κάνει οι δυτικοί, ο βαθμός εμπλοκής του, γεννάει αυτούς τους κινδύνους γεννήκευσης που θα πάει πίσω η υπόθεση της δίκαιης κατά τα άλλα ουκρανικής άμυνας. Βλέπουμε πολλούς τρόπους με το πώς το ενοποιούν οι ίδιοι δικές κινήσεις τους. Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, Σουηδία, Φινλανδία, ένα τεράστιο σοκ. Παραδοσιακά ουδέτερες χώρες σε πολύ σκληρές στιγμές κάναν την επιλογή να μην διαλέγουν. Ζήτησαν και εντάχθηκαν.
Και αν, ακόμα και σε νομοθετικό επίπεδο, όταν φέρνει ο Biden αυτά τα νομοσχέδια βοήθεια στην Ουκρανία, έχει μέσα κάτι λεφτά για όπλα στην Ουκρανία, κάτι λεφτά για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, πολύ λιγότερα συνήθως, συν κάτι λεφτά για καινούργια αμερικάνικα όπλα, καλύτερα συνήθως από αυτά που δώσαν, γιατί ξεστοκάρουν κιόλας, συν αναβάθμιση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων της παρουσίας τους αριθμού. Στη Ρουμανία, στην Πολωνία. Και αυτό είναι ένα πακέτο, ότι αυτή η μάχη δίνεται στην Ουκρανία. Η παρουσία πιανού εκεί, του ΝΑΤΟ, εκεί γύρω-γύρω προς το παρόν, διστάζουν ευτυχώς να μπουν κιόλας, να εμπλακούν άμεσα, γιατί ξέρουν, υπάρχει μια λογική ότι κανείς δεν ξέρει τι θα εξελιχθεί, πώς θα εξελιχθεί μια τέτοια έκβαση. Αλλά το έχουν κάνει πάρα πολύ υπόθεσή τους και είναι όλο το γύρω-γύρω το οποίο η μεγάλη εικόνα που απέναντι στην οποία πρέπει να σταθούμε. Με την έννοια του όσοι ζούμε ειδικά σε χώρες της Δύσης, σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Για το ρωσικό αντιπολεμικό κίνημα που έχει πολύ περισσότερους λόγους και είναι και σημείο αναφοράς για μας ότι αν θα ήταν ισχυρότερο θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να τελειώσει αυτός ο πόλεμος μέσα από τη δράση των Ρώσων εργαζομένων και φαντάρων. Υπόθηκαν πάρα πολλά νομίζω και για το τι πράγματα έγιναν και για το πόσο σκληρό είναι πλέον να γίνουν. Δεν έχω κι εγώ έξτρα παραδείγματα. Νομίζω υπόθηκαν πάρα πολλά. Να προσθέσω ότι πολλοί άνθρωποι, δικοί μας άνθρωποι, φεύγουν από τη Ρωσία. Είναι τόσο σκληρά τα πράγματα και ένας ακόμα λόγος αποδυνάμωσης της κατάστασης. Υπάρχει ένα ερώτημα για το με το βλέμμα μπροστά. Προς το παρόν φαίνεται ότι και η ρωσική ηγεσία διστάζει ή δεν πλάκα ότι δεν το λέει καν πόλεμο. Ότι αν δεν το πεις ειδική στρατιωτική επιχείρηση και πεις πόλεμος, διώκεται ποινικά. Δεν πάει και σε κινητοποίηση όλου του στρατού να καλέσει Ρώσους από τα χωριά τους, κληρωτούς. Εκτίμηση είναι ότι διστάζει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ένα τέτοιο καθεστώς τις συνθήκες απόρριψης ή αποδοχής της εκστρατείας στην Ουκρανία. Αλλά φαίνεται ότι θα είναι πολύ πιο σκληρό αν υποχρεωθεί σε τέτοια πράγματα. Να μην είναι απλά ένα μικρό απόσπασμα επαγγελματιών, εθελοντών που πάει να πολεμήσουν. Να χοντρίνει και να εκδηλωθεί πιο μαζικά το μαζικό αντιπολεμικό αίσθημα. Που ακόμα το βλέπει και λίγο μακρινό τον πόλεμο που γίνεται. Δεν έχει φτάσει να τον αγγίξει. Εν τω μεταξύ μαθαίνουμε για συμβολικές δράσεις κυρίως. Το ότι μπορεί να γίνει από πιο απλά, μόνο ατομική πικετοφορία αστραπιαία, 5 δευτερόλεπτα πριν με τον μπάτσι κλπ. Μέχρι τα πιο κάτι πυρπολήσεις στρατολογικών γραφείων έχουν προκτήσει την παρανομία οι άνθρωποι de facto και προσπαθούν να το εκδηλώσουν και με παράνομη δράση πάνω σε αυτά. Το έλεγα ξανά ότι οι κοινωνίες αλλάζουν με τον πόλεμο προς το χειρότερο. Όταν λέμε είναι δύσκολο, για όλους από τους δικούς μας ανθρώπους λέγονται φράσεις από αξιωματούχους όπως είναι ευκαιρία η ρωσική κοινωνία να αυτοκαθαριστεί από αυτά τα αποβράσματα. Όποιον δεν είναι Ρώσος πατριώτης. Δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα στη δυναμική του πολέμου. Εδώ ως μη εμπόλεμη ακόμα με την πλήρη έννοια ζούμε νομίζω μικρότερη εκδοχή αλλά ενδεικτική του τι σημαίνει να είναι πόλεμο το κράτος για το πώς σε πιέζουν. Το ζούμε πιο προπαγανδιστικά, πιο σωστή πλευρά της ιστορίας, όποιος εδώ ξολογάει τον ΝΑΤΟ τρεις φορές τη μέρα είναι ύποπτος για πουτινισμό. Το κλείσιμο ρωσικών καναλιών, να πάμε στα πιο έμπρακτα από την ιδεολογική πίεση. Αυτό όσο ψε πόλεμο θα χοντρίνει, θα πέσουν οι δημοκρατικές μάσκες που ακόμα τις φοράνε. Εδώ είναι καλύτερα. Για την εκτίμηση στα ελληνοτουρκικά περιγράφηκε νομίζω η δυναμική και από το Θάνο. Εγώ θα προσθέσω γενικότερα και ισχύει και για τα ελληνοτουρκικά ότι είναι ενδεικτικό της περίοδου
λένε για τον πόλεμο άνοιξε η πόρτα του τρελοκομείου, για να δείξουμε ότι είναι τρελοκομείο όντως. Αλλά ανοίγει η πόρτα καμιά φορά, ενώ μοιάζει τρελό και με τους όλους τώρα από πάνω. Και έχουμε μπει σε τέτοια περίοδο που δεν επιτρέπει τη βεβαιότητα. Και θα το πω και μέσω Ουκρανίας, πριν τον πόλεμο, κανείς δεν πίστευε ότι η Ρωσία όντως θα εισβάλλει. Πίστευε ότι θα αναζωπηρώσει τον Ντομπάς, χωρίς διακριτικά δικά τους. Δεν θα πάνε τάγκ στον Κίεβο. Θεωρούτανε ότι όχι, θα το κάνει αυτό, είναι τρελό. Ήταν με μια έννοια ότι δεν του βγήκε κιόλας. Αποδείχτηκε η ζαριά. Κακή. Πριν τον πόλεμο, υπήρχε ένα κλίμα στην αμερικάνικη εξωτερική πολιτική ότι επειδή η Κίνα είναι ο μεγάλος κίνδυνος σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πολύ πιο απελητική όντως, πολύ πιο δυνατή χώρα από τη Ρωσία, να κάνουμε τον ανάποδο Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ στον ψυχρό πόλεμο έλεγε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι πολύ μεγάλη και οι δύο μαζί δεν μπορούσαν να τους κάνεις κουμάντο. Πρέπει να τα βρεις με τον έναν. Να βρεις ένα modus operandi, όπως κατά το λένε, τρόπο συνύπαρξης και της λειτουργίας. Θα του δώσεις κάτι για να υπάρξει, για να τον τραβήξεις μακριά από τον άλλον. Τότε ήταν η Κίνα. Ο Νίξον στο Πεκίνο, χαιρετούρες για να την αποσπάσει, να μείνει μόνη της Ιρσούδου. Ο ανάποδος Κίσιγκερ είναι επειδή τώρα η Κίνα είναι ο μεγάλος, υπονοούσε το να τα βρούμε με τη Ρωσία. Και το να τα βρούμε υπονοούσε ότι δεν τα βρούμε χωρίς να δώσουμε τίποτα. Και άρα υπήρχε ένα κλίμα, μπορεί και να θυσιαστεί η Ουκρανία στη τελική ανάλυση. Διότι κάτι θα δοθεί, θα τα βρίσκουν αυτοί γιατί πάνε από εκεί. Με αυτή την έννοια ούτε η επένδυση του ΝΑΤΟ να το κάνει κόλαση, να διευκολύνει το να γίνει κόλαση για τη Ρωσία, έμοιαζε αυτομάτως λογική και υπήρχαν πολλοί λόγοι για επιτελεία, δουλειά μας, αστικά, να μην το έκαναν. Άρα δεν αρκεί πλέον μια ελληνοτουρκική σύραξη, έστω ένα θερμό επεισόδιο, δεν νομίζω φτάνουμε εκεί ακόμα, είναι όντως παράλογο με όρους ΝΑΤΟ οι πιέσεις που έλεγε η Στέλλα, ότι δεν βγάζει νόημα για τους ΝΑΤΟΙΚΟΥς αυτή τη στιγμή και γι' αυτό και στέλνουν τα μηνύματα διαρκώς. Μπορεί να υπάρξουν απειθαρχίες, γιατί έχει αποδυναμωθεί πλέον αυτό, αν και παλινορθώνεται μετά την εισβολή, είναι κλονισμένο. Στην περίπτωση Ερντογάν πολύ πιο έντονα ότι αυτονομείται, ψάχνεται, παίζει, δεν είναι δεδομένος στο Μαδρίτη το νοτοϊκό. Και αντίστοιχα πράγματα σε πολλά άρα μέρη του κόσμου. Οι Σαουδάραβες, πιο πιστός τσιράκι, όχι απλά σύμμαχος, τον είπα στη Μέση Ανατολή, δεν έχει υπάρξει. Κάνουν τρελές κινήσεις, δεν καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή. Δεν διευκολύνουν το αμερικάνικο αίτημα για πετρέλαιο για να πέσει η τιμή, να παράξουν παραπάνω. Πολλοί ντόπιοι παίχτες αισθάνονται ότι στην αναμπουμπούλα πάνε να δοκιμάσουν. Πιο μόνος μου, πιο τα δικά μου συμφέροντα. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για τους πιο τρελούς, τους πιο πολεμοχαρείς τέλος πάντων στην ελληνική αστική τάξη και στα επιτελεία της. Τέτοιες φωνές υπάρχουν, τις ανέφερε ο Θάνος Τείχος, Πυρός και Σιδήρου. Ένας του είχε πει ότι για να πάω στο φρονοκομείο να κάνουμε πεντακάθαρο ότι αν ανοίξουν οι πόρτες του τρελοκομείου εμείς θα μπούμε. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχει αυτή η σχολή σκέψη, πλάι στους πιο ρεαλιστές. Άρα, η μόνη βεβαιότητα είναι ότι δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για την πορεία τέτοιων πραγμάτων αυτή την εποχή. Το γλωσσικό ζήτημα ήταν μια χαρά η περιγραφή του τι έχει γίνει και τι ισχύει. Έχει αξιοποιηθεί πάρα πολύ στην εσωτερική πολιτική ζωή της Ουκρανίας. Σαν λόγος διαίρεσης. Η Ουκρανία, επειδή είναι πολύ ματαιωμένη η εθνογένεσή της, με όλα αυτά που τη σοβιετική διαδρομή, το ζει πολύ πιο έντονα μετά το Μεϊντάν. Και άρα και οι νόμοι που πρημοδοτούν επιθετικά τη χρήση της Ουκρανικής, για να εμπεδωθεί ότι αυτό είναι, για να προσφέρει κάτι στην εθνική ταυτότητα, που νιώθει ότι απειλείται από οτιδήποτε ρώσικο. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για την αξιοποίηση τέλος πάντων του εθνικού θέματος με όποιο τρόπο βρέθηκε η γλώσσα ως πολιτικό εργαλείο. Κυβερνήσεις που δεν είχαν προσφέρουν τίποτα άλλο στους Ουκρανούς, τους προσφέρανε το ότι ενισχύουμε την εθνική ταυτότητα που παρέμενε αδύναμη. Χάνει την σημασία του την επομένη της ρωσικής εισβολής. Δεν ήταν πάντα τόσο καθαρό, οι ρωσόφωνοι το περιέγραψαν.
είναι, πολλοί αισθάνονται Ουκρανοί και μιλάνε Ρώσικα. Είναι απίστευτα δίγλωση χώρα. Ήταν όντως πλούτος. Ο ένας μιλάει Ρωσικά, ο άλλος το απαντάει Ουκρανικά. Και πάει έτσι ο διάλογος και συνεννοούνται. Έγινε πολιτικό εργαλείο. Χάνει τη σημασία του με την έννοια μετά την εισβολή ότι ρωσόφωνος πληθυσμός είναι στα προσφυγικά κύματα που φύγαν προς την Ευρώπη μόλις εμφανίστηκε ο ρωσικός στρατός. Δεν περιμένουν απελευθερωτές, φεύγουν. Και πάρα πολλοί ρωσόφωνοι πολεμάνε τη ρωσική εισβολή είτε στο στρατό είτε στις μονάδες εδαφικής άμυνας και ούτω καθεξής. Έχει ενδιαφέρον το τι λέει αριστερά, μα κλείνω το γλωσσικό με αυτό, ότι για την επόμενη μέρα, όπως είπα, το που θα πάνε οι δύο κοινωνίες που είναι τώρα εμπόλεμες είναι ανοιχτό στοίχημα. Θα κρυφθεί και από την πορεία του ίδιου του πολέμου και από τη δράση των συντρόφων και των συντροφισσών μας και στη μία και στην άλλη. Ένα ζήτημα είναι τα δημοκρατικά δικαιώματα εντός Ουκρανίας, που το σηκώνει όσο μπορεί η Ουκρανική αριστερά, η δημοκρατική επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων. Το τι μορφή θα πάρει, καταρχήν είναι μια παραδοχή ότι η ρωσική εισβολή παίζει να ήταν ότι πιο τονωτικό έχει υπάρξει για τον ουκρανικό εθνικισμό. Ζει την άνοιξη του ξανασυγκροτήτου. Ενώνεται για να αποκρούσει και να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του. Το ερώτημα τι μορφή θα πάρει αυτός ο εθνικισμός, αν θα είναι πολιτικός, πιο inclusive να τον πω, που περιλαμβάνει τους ρωσόφωνους και αφορά απλά τους πολίτες της επικράτειας Ουκρανία, ή αν η ακροδεξιά που έχει αέρα στα πανιά της από το 2014 και μετά θα παροξύνει ένα ρεβανσισμό που θα βλέπει ό,τι ρώσικο ως εχθρικό, θα ταυτίζει τους ρωσόφωνους με τη Ρωσία, τους εθνικά Ρώσους με την ίδια τη Ρωσία, προετοιμάζοντας σε περίπτωση, λέμε, που μπορέσουν να το αντιγυρίσουν κάπως, δεν το βλέπω, αλλά μια πολύ πιο σκοτεινή Ουκρανία. Μια κοινωνία πολύ πιο ξενοφοβική, πολύ πιο ρωσοφοβική επιθετικά, όπου το θύμα του χθες μπορεί να γίνει ο θύμης του αύριο. Θυμίζει για τους συντρόφους εκεί που έχουν πόλεμη σε δύσκολη θέση. Υπάρχει αντίσταση που πρέπει να γίνει. Υπάρχει ανάγκη διαχωρισμού από το καθεστώς με πάρα πολλούς τρόπους. Θυμάμαι, γυρνάω πάλι στην πρώτη κουβέντα, που έλεγα τι ωραίο κείμενο ήταν το κείμενο της Δεύτερης Διεθνούς στο συνέδριο της Βασιλείας για το πώς εξειδίκευε στον καθένα τι έχει να παλέψει ενάντια στον πόλεμο, όπου έλεγε ότι ειδικά οι Βαλκάνοι σύντροφοι έχουν το πιο δύσκολο καθήκον. Πριν ξεσπάσει, αναγνώριζε ότι μάλλον θα είναι δίκαια αμυνόμενοι. Καλούνται να επιμείνουν στον δρόμο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, ότι θα λυθεί μόνο αν η λαή της περιοχής είναι ενωμένη, και οι έξωθεν απειλές δηλαδή, οι επεμβάσεις, και να εγγυηθούν ότι μετά τους Βαλκανικούς, ήταν σε εξέλιξη, η πιθανή ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν θα σημάνει την κυριαρχία, την εκδικητική μανία ενάντια σε Τούρκους, Αλβανούς, Μωαμεθανούς, Μουσουλμάνους, σε περίπτωση που τα νέα χριστιανικά κράτη κερδίσουν. Πράγμα το οποίο είδαμε ότι έγινε μετά τους Βαλκανικούς, το κακό σενάριο. Αντίστοιχες καταστάσεις νομίζω θα μπορούσε να πεις για το πόσο δύσκολα, αλλά πώς πρέπει να σταθούν οι συντροφοί στην Ουκρανία. Έχω κάτι άλλο, ναι, θα κλείσω κι εγώ, αναφέρθηκε αρκετές φορές. Με τη σύνδεση του ζητήματος πολέμου επανάστασης κοινωνικής αλλαγής, γιατί είναι η μέθοδος τερματισμού του πολέμου. Ο πρώτος παγκόσμιος ονομαζόταν ο πόλεμος που θα τελειώσει όλους τους πολέμους. Τόσο μεγάλος, τόσο υπάντες, θα κρυθεί. Η συνθήκη των Βερσαλιών, που την επέβαλαν οι νικητές, άνοιξε, είναι η βάση του πώς φτάσαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κάποιες δεκαετίες μετά. Η διευθέτηση μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου σε μεγάλο βαθμό θρέφει τους σημερινούς ρεβαντσισμούς της Ρωσίας που ταπεινώθηκε τότε και ούτω καθεξής. Συν οικονομικός παράγοντας, ρηγμένη, κερδισμένη, η Κίνα έχει μια οικονομία που δεν αντιστοιχεί. Η θέση της στον κόσμο είναι πολύ μικρή σε σχέση με την οικονομική της σημασία και θέλει να αποκτήσει μια θέση στον κόσμο
που θα αντιστοιχεί στην οικονομική της δύναμη. Με αυτή την έννοια λέμε κατά καιρούς ότι ο κόσμος μας θυμίζει τα χρόνια πριν το Πρώτο Παγκόσμιο, τα χρόνια την περίοδο που οδήγησε στο Πρώτο Παγκόσμιο, ακριβώς γιατί έχουμε μια κατάσταση προετοιμασίας εν όψη κατανομής του κόσμου σε νέες σφαίρες επιρροής. Οι κυρώσεις είναι ενδεικτικό ότι είναι πιο πολύ οικονομικός πολέμος παρά κυρώσεις με την έννοια. Οι κυρώσεις είναι κάτι που το επιβάλλεις γιατί κάποιος κάνει κάτι και θα το άρεις όταν τερματιστεί αυτή η εκτακτική κατάσταση. Όταν συζητιούνται μέτρα που για την ανεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης θα αποδώσουν το 2015, η έκταση των κυρώσεων και κυρίως το βάθος που έχουν στο ότι δεν είναι κάτι έκτακτο, είναι τέλος παγκοσμιοποίησης. Δεν είναι απλά κυρώσεις. Είναι βήματα προς τα να τακτοποιηθούν και οικονομικά, να μειωθεί η ανεξάρτηση των οικονομιών για να μπορούν να έχουν ένα λιγότερο πρόβλημα μπροστά στην απόφαση να πάνε και σε πόλεμο. Με αυτή την έννοια και ως μέθοδο να τερματίσει ο πόλεμος, ανά και να τερματίσουν όλοι οι πόλεμοι, το μετατροπή του πολέμου σε επανάσταση είναι μια γενική φόρμουλα που σημαίνει και πολλά πράγματα. Σημαίνει και αυτά που λέω για τους Ουκρανούς συντρόφους. Δεν είναι αυτόνοητο ότι εκεί πρέπει να κάνουν αντιπολεμικό κίνημα για να πάνε σε αντικαπιταλιστική ανατροπή. Αλλά πρέπει ο μπούσουλας σε ό,τι κάνει σε καιρό πολέμου, τακτικές επιλογές ανάλογα το σε ποια χώρα είσαι, να λογοδοτεί στο πώς θα πάω πιο κοντά στην αντικαπιταλιστική ανατροπή. Λέγεται ότι ο πλανήτης έχει γίνει πύρτιδα αποθήκη. Δεν είναι να σβήνουμε τα σπίρτα, όπως κανένα, ένα. Κάποια στιγμή θα αυτό. Το ζήτημα είναι να απαλλαγούμε από τον παρούτο. Τους ανταγωνισμούς που είναι καυσιμοί.